Εικόνες που σοκάρουν και αποτυπώνουν το πραγματικό πρόσωπο του πολέμου στην Ανατολική Ουκρανία. Σοριασμένα στο νεκροτομείο του Ντονέτσκ, τα θύματα από τη μάχη που έγινε για τον έλεγχο του αεροδρομίου. Σε μια επίδειξη ισχύως, οι Ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν ολομέτωπη επίθεση κατά των φιλορώσων που είχαν καταλάβει τις εγκαταστάσεις. Ανέκτησαν έτσι τον έλεγχο του αεροδρομίου, προκαλώντας το θάνατο δεκάδων αυτονομιστών. Η μάχη για το αεροδρόμιο του Ντονέτσκ είχε πολλούς νεκρούς. Έπεσαν μαχόμενοι και όλοι ανήκαν στις δυνάμεις της αποκαλούμενης Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ. Η καταμέτρησή τους, ωστόσο, είναι δύσκολο έργο και ήδη ο απολογισμός που δίνουν οι δύο πλευρές είναι διαφορετικός. Μεταδίδει ταραγμένος από το νεκροτομείο του Ντονέτσκ ο απεσταλμένος του Euronews Σέρτζιο Καντόνε. Τις τελευταίες ώρες όλοι οι δρόμοι προς το αεροδρόμιο είναι μπλοκαρισμένοι με οδοφράγματα. Οι εικόνες καταστροφής αποκαλύπτουν τη σφοδρότητα της μάχης που προηγήθηκε. Οι Ουκρανικές δυνάμεις υποστηρίζουν πως δεν υπέστησαν απώλειες κατά την επίθεση. Η στρατιωτική επιχείρηση εναντίον των αυτονομιστών θα συνεχιστεί, διαμήνυσε το Κίεβο και προειδοποίησε τους αποσχιστές πως αν δεν παραδώσουν τα όπλα θα πέσουν όλοι νεκροί. Τη νύχτα, άγνωστοι πυρπόλησαν το στάδιο φιλίας του Ντονέτσκ, ιδιοκτησίας του πρώην υπουργού της κυβέρνησης Γιανουκόβιτς, Μπόρις Κολέσνικοφ. Ο ίδιος κατηγόρησε για την επίθεση τους αποσχιστές.